Και του είπα του Μιτσάρα, του Ντίμη, καλησπέρα, ότι πες μου, θύμισέ μου πριν βγω, έχω στο στόμα μου μία καραμέλα ραντεβού. Τη θυμάστε την καραμέλα τη ραντεβού, η οποία είναι φανταστική γεύση, αλλά κολλάει και στα δόντια. Και του λέω, πριν βγω, θύμισέ μου να πετάξω κάπου την καραμέλα. Αλλά ο Δημήτρης με άφησε έτσι, να βγω με την καραμέλα ραντεβού. Δεν πειράζει. Καλησπέρα σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Πάμε πάλι από την αρχή, ξέχασα τις πόλεις. Τι έχω πάθει. Καλησπέρα σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Σκιάθο, Κόπελο, Αλόνισο, Εύβοια, Σκύρο, Χαλκιδική, Χαλκίδα, Λαμία. Να πω κι άλλα. Στους Έλληνες στο εξωτερικό που μας βλέπετε, στην Αμερική, στην Αυστραλία. Αυστραλία, παπά. Το λέω λίγο περίεργα αυτό, έτσι. Λοιπόν, πού άλλο να πω. Στη Σουηδία που μας βλέπετε αυτήν την ώρα και φυσικά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, στην Γερμανία που μας βλέπετε. Εδώ είμαστε και σήμερα live, ζωντανά, ολοζώντανα, για να σας διασκεδάσουμε, για να περάσουμε όμορφα, για να γεμίσει το απόγευμά σας χαρά, αισιοδοξία, χαμόγελα. Ας γεμίσει, γιατί άλλο να πω. Λοιπόν, πάω από εκεί να δώσω ένα φιλί για να βγάλω την καραμέλα, έχει κολλήσει στον τραπεζίτη. Καλησπέρα, αγόρι μου. Τι κάνεις? Μουά, μουά. Καλά είσαι. Τι ωραία σήμερα, έτσι. Ευχαριστώ. Πες. Με το πουκαλισάκι, ταιριάζει πάρα πολύ. Ναι, πες καλά. Πολύ ωραίο το φόρεμά σου. Δεν είναι φόρεμα, βρε Μίτσο. Είμαι συγκεκριμένη. Πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι πολύ ωραίο? Όντως. Αυτό το χρυσό σου ταιριάζει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρυσή να είναι η ζωή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σταμάτα τώρα, πες. Πανέμορφη, πάντα. Ευχαριστώ, βρε, σταμάτα τώρα. Εντάξει, σταμάτα, δεν θέλω άλλα. Τι θα μου μαγειρέψει σήμερα, αγόρι μου? Φτάσαμε και στη μαγειρική, λοιπόν. Σήμερα τορτελίνια, σήμερα εύκολο πράγμα, στο φούρνο θα τα κάνουμε βέβαια, με λίγα λαχανικά, βασικά με ό,τι μπορούμε να βρούμε στο ψυγείο μας, θα δείξουμε μερικά από αυτά, έτσι, θα προτείνουμε έτσι. Μερικά από αυτά, ό,τι υπάρχει στο ψυγείο μπορούμε να το βάλουμε μέσα σε μακαρόνα, τορτελίνι με τυρί γεμιστό. Στο φούρνο. Εκπληκτικά. Τορτελίνια λοιπόν έχω όμως. Έχω την πίτα ολίβου που χωρίς αυτή δεν πηγαίνω πουθενά. Την έχω σε πρώτο πλάνο. Όπως επίσης σε λίγο. Α, θα αρχίσει η νηστεία κάποια στιγμή τον Νοέμβριο, νομίζω. Καλό μήνα σας είπα. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό Νοέμβριο. Μπήκαν και τα κρύα από χτες. Εγώ να σας πω την αλήθεια. Άναψα και τζάκι. Μπράβο. Άναψα και χτες και προχτές. Τα μέτρησες για να σπάσει. Τα ναι, τα μετράω. Βάζω, ας πούμε, 8 και λέω να μην κάψω περισσότερο. Όχι, βρε. Είπαμε για να σπάσει η υγρασία. Πολύ μου αρέσει. Αν και δεν είπαν ότι την ερχόμενη εβδομάδα. Πάλι θα έχει ανεβασμένη θερμοκρασία. Θα έχει πάλι ανεβασμένη θερμοκρασία. Και εγώ ήθελα να στολίσω χριστουγεννιάτικα. Ναι, στολίζω νωρίς. Πέρυσι στόλισα 12 Νοεμβρίου. Φέτος όμως λέω να στολίσω και το επόμενο Σάββατο να μας δείτε στολισμένους και εδώ στο στούντιο. Θα το σκεφτώ και θα σας πω. Πριν όμως εμείς κάνουμε οτιδήποτε, να σας πω ότι σήμερα στην ορχήστρα δεν έχω ορχήστρα. Σήμερα έχω καταδέχει με πλέον. Πώς θα το πω αυτό, δεν θυμάμαι και πώς το λένε. Πώς το λένε αυτό που πάνε στα. Που είναι πολύ, πολλά όπερα, άτομα της ορχήστρας. Πώς το λένε. Μετάνιωσα. Συμφωνική. Σήμερα δεν έχω ορχήστρα. Σήμερα έχω συμφωνική. Συμφωνείτε μια χαρά. Χρήστο Μετάνιωσα, δώστε το μικρόφωνο στον κύριο Αριντίνα, παρακαλώ πάρα πολύ. Δώστε ένα μεγάλο χειροκρότημα για τη συμφωνική μου σήμερα που έχω. Δώστε, έλα. Δεν έχω ούτε έναν, ούτε δύο, ούτε τρεις. Χαμός γίνεται. Καλησπέρα στον αγαπημένο Αριντίνα. Καλησπέρα, Ντέμι. Σήμερα θα κάνουμε κάτι εντελώς διαφορετικό, για πρώτη φορά τηλεοπτικά, τουλάχιστον μαζί. Ναι. Ε? Και για μένα πρώτη φορά. Πρώτη φορά τηλεοπτικά θα το κάνουμε αυτό? Πρώτη φορά λαϊκά. Λοιπόν, πρώτη φορά θα είμαστε σε λαϊκό άκουσμα και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτή η νέα αλλαγή της εκπομπής σας αρέσει πολύ και περνάμε πολύ πολύ ωραία. Το δημοτικό συνεχίζει σε εμάς και το επόμενο Σάββατο σας έχω δημοτική ορχήστρα που αγαπάτε πάρα μα πάρα πολύ. Αλλά πάμε για την ώρα σήμερα σε κάτι που θα σας μείνει ειλικρινά αξέχαστο. Καταρχήν, θέλω να σου πω την καλησπέρα μου, να σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που σήμερα είσαι εδώ και εσύ με τη σειρά σου να πεις την καλησπέρα και στον κόσμο και σε όλους όσους μας βλέπουν. Καλησπέρα σε εσένα, Ντέμι. Μεγιά το καινούριο στούντιο, το πανέμορφο. Ευχαριστώ. Πολύ το αγαπάω. Πολύ συμπαθητικό. Πάρα πολύ το αγαπάω. Όντως, πετύχατε το ακατόρθωτο. Είναι όμορφο. Ευχαριστώ πανέμορφο. Πάρα πολύ. Άρη μου, σήμερα τι άκουσμα έχω? Σήμερα θα ακούσουμε κάποια λαϊκά στην αρχή. Ναι. Και στην συνέχεια του προγράμματος θα πούμε και κάποια σμυρναϊκά, μικρασιάτικα. Θα περάσουμε άρα. Και νησιώτικα. Πολύ ωραία. Άρης Δίνας στη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε δίπλα στην αγαπημένη κυρία στο τραγούδι, αγαπημένη Μαρία Πουλιανίτη. Μαράκι μου, καλησπέρα, καλώς όρισες. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα είσαι εδώ. Καλησπέρα, Ντέμι μου. Καλησπέρα και σε όλους τους υπέροχους συνεργάτες σου και τους καλεσμένους σου για άλλη μια φορά στην όμορφη εκπομπή σου. Είμαστε
Πολύ χαρούμενοι για την πρόσκληση, σε ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε όλοι μας, καθώς και το κοινό μας, να περάσει υπέροχα μαζί μας. Πάρα πολύ ωραία και θα περάσουμε πολύ καλά και θα ήθελα να παρουσιάσω όλα τα παιδιά με τη σειρά. Κώστα μου, από εσένα θα ξεκινήσω. Για πρώτη φορά έχω κόντρα μπάσο, το λέω σωστά έτσι. Για πρώτη φορά έχω στην εκπομπή κόντρα μπάσο. Θα ήθελα να δώσουμε το μικρόφωνο στον αγαπημένο Κώστα Λάμπα. Κώστα μου, καλώς όρισες. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα είσαι εδώ. Καλώς σας βρήκα. Ειλικρινά, για πρώτη φορά συνεργαζόμαστε. Ναι, πρώτη φορά. Και πρώτη φορά νομίζω τηλεοπτικά σε περιφερειακό επίπεδο θα είμαστε με κόντρα μπάσο. Τέλεια. Θα σας πολύ αρέσει, πιστεύω. Η καταγωγή σου, Κώστα μου, από πού είναι? Τρίκαλα. Από Τρίκαλα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τα φιλιά μας να στείλουμε και την αγάπη μας σε όλα τα Τρίκαλα. Πηγαίνω ακριβώς δίπλα στο βιολί, στον κύριο Χρήστο Δασκαλόπουλο. Κύριε Χρήστο μου, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Επίσης και μαζί συνεργαζόμαστε για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά, ναι. Η καταγωγή σε εσάς είναι? Από Βόλο είμαι. Α, σήμερα είμαι μούλτι. έχω όλη τη Θεσσαλία. Πολύ ωραία. Εύχομαι καλές εκπομπές. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να περάσει καλά ο κόσμος. Από τις πρόβες, εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι σίγουρη ότι θα περάσουμε όμορφα. Θέλω να πιστεύω ότι θα το επικροτήσει αυτό και θα το επικροτήσουν και οι τηλεθεατές μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και πηγαίνω τώρα στο μπουζούκι μου, στον αγαπημένο Βασίλη Μητσιάκη. Βασίλη μου, καλησπέρα. Καλώς όρισες για μία ακόμη φορά. Καλώς ήρθατε, Τέμη. Είσαι καλά? Καλά, μια χαρά. Τι κάνουν τα Τρίκαλα? Εκεί είναι, στη θέση του. Εκεί είναι, έτσι δεν είναι. Έχω καιρό να φταλώ, όπως φύγα και πήγα λίγο εκεί. Είσαι καλά? Εντάξει, όλα καλά. Πρώτη φορά κι εγώ με μπουζούκι με βλέπεις εδώ. Πρώτη φορά με μπουζούκι, μπράβο. Εντάξει. Έτσι, και εσύ καινούριο στούντιο και εγώ με μπουζούκι. Μπράβο. Να μην έρχομαι συνέχεια με κιθάρα. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Ωραία, ωραία, θα περάσουμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα ακριβώς δίπλα σε έναν πολύ καλό μου φίλο που μου έλειψε τόσο πολύ το χαμόγελό του, τα μάτια του, αυτή του η θετική ενέργεια, αυτό το τόσο γοητευτικό προσωπάκι του. Και μιλάω φυσικά. Λοιπόν, και μιλάω φυσικά για τον αγαπημένο Σωτήρη Καλόγυρο. Καλησπέρα και από μένα. Πόσο χαίρομαι. Τι κάνετε? Τα πιστεύω αυτά που είπα. Ναι, εντάξει. Αλήθεια λέω. Πλάβη, μ' ανέβασε πολύ. Θα ζηλέψει κανένας που μας βλέπει? Όχι, λέω, μήπως υπάρχουν. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού είσαι εσύ? Εδώ βρίσκομαι. Γενικά, τα βράδια? Τα βράδια σε ένα μαγαζί της Καρδίτσας. Πες, σε ποιο μαγαζί, καλά. Στο Night. Στο Night. Night, όπως λέμε, νύχτα. Ναι. Night είχα ακούσει εγώ πριν, γι' αυτό είπα δεν το ξέρω. Night, ναι. Α, είναι Night. Είναι το πρώην αερόστατο. Α, πολύ ωραία. Ποιες ημέρες είστε εκεί? Παρασκευή, Σάββατο. Πολύ ωραία. Και σήμερα το βράδυ μπορείτε να πάτε να τον δείτε, τα κορίτσια. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα κλουστά, στον αγαπημένο Γιώργο Ντίνε. Γιώργο μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, Ντίνε. Καλώς παρέσεις εσύ, ο Κώστας και ο κύριος Χρήστος. Φαινομενικά, εντάξει. Καλησπέρα και καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Καλή επιτυχία να έχουμε. Θα περάσουμε καλά. Το μόνο σίγουρο. Πολύ ωραία. Σε λίγο, δεν θα είμαι μόνη. Όχι, 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 όχι. Έχουν έρθει αγαπημένες μου φίλες και φίλοι από τα όμορφα Τρίκαλα που έχω πει ότι εκεί το νερό. Κάτι έχει το νερό και βγαίνουν όλες οι γυναίκες μου και οι άντρες μου πολύ, πολύ όμορφοι και πολύ ευδιάθετοι και με πολύ ωραία χαμόγελα. Σήμερα όμως, εκτός από την πολύ ωραία μουσική, έχετε πάρα πολλούς λόγους να μείνετε κοντά μας, γιατί έχω υπέροχο ρεπορτάζ από New Cabico για να μάθετε πώς ακριβώς αυτή η εταιρεία έχει συμπληρώσει τόσο μεγάλη επιτυχία. Όπως επίσης έχω πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ με την αγαπημένη μου επιχείρηση Μαλλιώρα, το κοντοσούβλι όπως του πρέπει, που θα γυρίσουμε πολλά, πολλά, πολλά χρόνια πριν για να μάθετε πώς ακριβώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Και έχω και υπέροχη μόδα με τις πανέμορφες κούκλες μου, Lure Jewelry. Όλα αυτά. Jewelry. Λοιπόν, όλα αυτά θα γίνουν σε λίγο, αφού εγώ πρώτα καλησπέρα στα αγόρια μου. Καλησπέρα στον Βασίλη Καραμπάση, στον Αποστόλη. Καλησπέρα, αγόρι μου. Στον Αποστόλη. Καλησπέρα στον Κώστα Νάτση, στον Χρήστο Μεσσινιάτη, στον Γιώργο Αραμπατζή, στον Στεφάνι μου, το αγόρι μου, στον Γιώργο Καλόγυρο, στο control room τη Λάρισα και φυσικά στη Μαρία Χατζοπλάκη, στο control room του Βόλου. Με έπιασε πονοκέφαλο. Με έπιασε πονοκέφαλο μόνο που μιλάω μόνη μου. Πόση ώρα μιλάω μόνη μου? Από παρά 7 βγήκαμε. 7 λεπτά. Έχω και 7 και 4, 11. 11 λεπτά μιλάω μόνη μου, παιδιά όμως. Αυτό δεν είναι σωστό. Και μου λένε, πες μας τι πίνεις και δεν μας δίνεις, μου λένε οι τηλεθεατές και ο κόσμος που με βλέπει στον δρόμο. Και φυσικά άφησα τελευταία την αγαπημένη μου φίλη, αγαπημένη. Το δεξί μου χέρι σας το έχω ξαναπεί, αγαπημένη Δήμητρα Τάσιο. Και πάμε ένα χειροκρότημα για όλους εμάς για θετική ενέργεια. Και να φανταστείτε όταν ήρθα, έλεγα ανάψτε τα. Πώς τα λένε αυτά που ζεσθενόμαστε? Τα αερόθερμα. Όχι, δεν έχουμε αερόθερμα. Τα air condition στο ζεστό. Τώρα θα σας πω, ανάψτε τα air condition στο κρύο. Αρχίζω και φουντώνω. Λίγο να πάρουμε αέρα. Και είμαστε πανέτοιμοι. Πριν ο Δημήτρης πάω να του μαγειρέψω, ή μάλλον όχι, δεν πάω σε ορχήστρα ακόμα. Ελάτε εδώ, γιατί πείνασα εγώ και πείνασε ο κόσμος που ήρθε από Τρίκαλα. Εντάξει, και δεν πεινάσατε? Και, αυτό ακριβώς. Και να μην τους φιλέψω, τι θα πούνε για την Λαρισαϊκή, λέγεται, Λαρισινή. Λαρισινή φιλοξενία. Τι θα πούνε για τη φιλοξενία? Και επειδή έχω την καλύτερη πίτσα
Πίτσα bon gusto. Φύγε, τα έχω μάθει όλα. Μόλις αγόρασα την πίτσα μου bon gusto από το σούπερ μάρκετ. Σε όλα τα επώνυμα σούπερ μάρκετ μπορείτε να τη βρείτε και φυσικά σε όλα τα mini μάρκετ της γειτονιάς σας. Την έχω αφήσει 20 μόλις λεπτά, την έχω αφήσει να κάνει τη φυσική ζύμωση, το ζυμαράκι που χρειάζεται μέσα. Τέτοια πίτσα δεν έχετε ξαναφάει, σας μιλάω ειλικρινά. Απευθύνομαι και στους τηλεθεατές που θα την αγοράσουν, αλλά απευθύνομαι στον κόσμο που έχω εδώ. Την έχω βγάλει λοιπόν 20 λεπτά. Μου έχεις προθερμάνει το. Δεν πιστεύω να ψήνεις μακαρόνια. Εννοείται. Περιμένω εγώ πόση ώρα, τι θα κάνεις. Έλα ρε Σιμίτσε. Ναι, ναι. Θα βγάλουμε τώρα τα μακαρόνια και θα βάλουμε την πίτσα. Συνεχίζω. Θέλω να δείξω όμως εγώ πώς τη βάζω την πίτσα. Ναι, θα τα βγάλω εγώ τα μακαρόνια. Πήγαινε βγάλει τα μακαρόνια. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα συγχρόνως, δηλαδή δεν σε καταλαβαίνω. Και συνεχίζω το χρώμα. Σε παρακαλώ, βρε Μίτσο. Πήγα να κάνω μετά την πρόθεσή μου και εσύ μου έχεις μέσα το μακαρόνι, το τορτελίνι. Βγάλε το τορτελίνι για 5 λεπτά. Ο κύριος Ζανός είναι ανάγκη να το βάλεις εδώ μπροστά. Εδώ πέρα, έτσι. Ο κύριος Ζανός παρακαλώ να μου στείλει και δεύτερη. Πώς τη λένε αυτή που μαγειρεύεις? Φούρνος. Και δεύτερο φούρνο για να μπορώ να ψήνω όλα μου τα προϊόντα. Λοιπόν, έχω βγάλει την πίτσα bon gusto από την κατάπληξη. Την έχω αφήσει 20 λεπτά. Βέβαια, νοικοκυρές μου, αν δεν έχετε χρόνο και θέλετε να γίνει τσακ μπαμ, μπορείτε να την βγάλετε απευθείας και να την βάλετε να ψήσετε μισή ώρα στους 180. Εγώ όμως που την έβγαλα 20 λεπτά νωρίτερα, θα την ψήσω 20 λεπτά στους 200 βαθμούς. Ανοίγω, έχει το ταψάκι της. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ δεν χρειάζεται μετά να πλύνω και να χαλάσω τα νύχια μου που είναι πολύ ωραία και τα όμορφα χέρια μου. Ανοίγω λοιπόν, παίρνω την πιτσούλα μου. Αυτή, φέρετε μία ακόμα μετά, μόλις ψηθεί αυτή, γιατί έχουμε πολύ κόσμο, εντάξει. Λοιπόν, τη βάζω. Καθίστε τώρα να δω τι είναι σωστή θερμοκρασία, γιατί δεν έχω καμία μα καμία εμπιστοσύνη στο σεφ. Λοιπόν, είναι. Τη θέλω στους 200, όχι Μίτσο μου, στα 20 λεπτά τη θέλω εγώ. Και θα χτυπήσει το καμπανάκι εδώ από τον πολύ ωραίο φούρνο μου και θα είναι έτοιμη. Αυτά θα αφήσω λίγο σε σένα, ναι. Όπως έχετε καταλάβει, θα περάσουμε εκπληκτικά και για σήμερα. Και εμείς κάνουμε. Βέβαια, τώρα οι άνθρωποι είναι σοβαροί. Πώς θα μετρήσουμε αντίστροφα? Θα μετρήσουμε μόνοι μας. Δεν θα υποχρεώσουμε τους ανθρώπους να μετρήσουν αντίστροφα. Βασίλη, Κώστα, Αποστόλη, Δημήτρη, Δημητρούλα και εσείς θα μετρήσετε αντίστροφα από το 3, ε. Δεν μπορούμε, είναι σοβαροί άνθρωποι. Πώς θα τους κάνουμε? Αποστόλη, άκουσες? Θα μετρήσεις κι εσύ αντίστροφα. Είστε έτοιμοι? Χρήστο, εντάξει όλα, ντροπή σας. Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε! Που ζει μες στο ψέμα. Κόπες, αλλά ήμουν χαμένος στο κορμί της δεμένος, απ' αδέρφια και φίλους και εχθρούς ξεχασμένος. Τώρα, ό,τι για κάθε μου σκέψη. Το πες, αλλά ήμουν φευγάτος, μια και ομένη βάτος, απ' αγάπη και ζήλια και τρέλα γεμάτος. Oh,
για σε μη μου φαντασμένο τεβαστό. Σε ένα τυχόν οικιασμένο να κλειστώ και να σκεφτόμαι τα βραδιά όσο του γυαλού. Να γυρνούσα εκεί που σ' άφησα, αλλά στη ζωή τηλεγράφησα, αλλά στη ζωή περίμενα κι όχι φυλακή. Να γεννούσα εκεί, να χα και να μπλε ποδήλατο, να βρίσκα το φως και λαφύλατο, να βρίσκα το φως και να βγαίνα στην Αμερική. Μη ρωτάς που ζω, φταίς
κόσμο. Και μη ρωτάς που πάω, μη ρωτάς που ζω. Θες εσύ που φτάσαμε στο χωρισμό. Τα μάζεψα τα πράγματα και έφυγα από το σπίτι. Καλύτερα μονάχος μου, ελεύθερος φουργίτης. Τη μια με διώχνεις και μου λες πως δεν εξαναδένεις. Την άλλη μέρα έρχεσαι κι αγάπη μου γυρεύει. Άσε με πια στο καημό μου το μεγάλο. Άσε να καίγω και δεν θέλω τίποτα άλλο. Άσε με πια στο καημό μου το μεγάλο. Άσε να καίγω και δεν θέλω τίποτα άλλο. Γλυκιά είναι αγάπη σου, τόσο φαρμάκι στάζεις. Κι όσο ζεστά τα χάδια σου, με κρύο φίδι μοιάζεις. Άσε με πια στον καημό μου το μεγάλο. Άσε να καίγομαι και δεν θέλω τίποτα άλλο. Άσε με πια στον καημό μου το μεγάλο. Άσε να καίγομαι και δεν θέλω τίποτα άλλο. Δασκάλω. Χωρίζει.
τελευταίο μου τσιγάρο. Θέλω μαζί σου να φουμαρώ. Απόψε θέλω στο πρωί να σε γλεντήσω και την αγάπη την παλιά να σου θυμίσω. Το παρελθόν να σου ξυπνήσω. Και στερα αγάπη μου θα φύγω από κοντά σου. Και στο εξής δεν θα με βρεις ποτέ μπροστά σου. Κι ούτε θα σε ξαναενοχλήσω. Ο χωρισμός σου, αγάπη μου, απόψε με φοβήσει. Μα όποιος ξέρει να αγαπά, ξέρει και να χωρίζει. Ο χωρισμός σου, αγάπη μου, απόψε με φοβήσει. Μα όποιος ξέρει να αγαπά, ξέρει και να χωρίζει. Καινούργιες συγκινήσεις να μ' ακολουθήσεις σε κέντρα λαϊκά. Θα βρεις γλυκιά μου κι άλλα πιο ωραία, γλέντια πιο σπουδαία για τα κοσμικά. Θα σε γλεντήσω με κέφια ρωμαϊκά, με τσιφτετέλα, σιρτά και ζετέκικα. Και θα απολαύσεις σε κόρπα ρεμπέτικα, φίλια ρετσίνα και λάιμπο τσατσά. Θα σε συντήσεις να πέφτω γύρω σου, θα δεις ρυθμούς που θα αρέσουν στον τύπο σου. Καλά πολλά που δεν τα δες στον ύπνο σου. Φίλια ρετσίνα και λάιπο τσατσά. Κι άλλα πολλά που δεν τα δες στον ύπνο σου. Φίλια ρετσίνα και λάιπο τσατσά. Φίλια ρετσίνα και λάιπο τσατσά. Φίλια ρετσίνα και λάιπο τσατσά. Μπράβο! Μπράβο! Έτσι. Το εκπληκτική είναι λίγο. Σας μιλάω εντύμως. Θα πάω όσο πιο γρήγορα γίνεται τη θεματολογία για να αλλάξουμε το script της εκπομπής και να ακούσω πολύ πολύ περισσότερο. Έχουν πάρα πολύ χρόνο, αλλά θα σας ακούσω πολύ 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 περισσότερο. Είστε εκπληκτικοί όλοι, όλοι, όλοι. Έτσι θα περάσουμε σήμερα, όπως περνάμε κάθε Σάββατο άλλωστε, αλλά σήμερα θα περάσουμε λίγο ακόμα καλύτερα, έτσι. Έτσι. Μου κόλλησε το έτσι ο Μιτσάρας. Λέξη και έτσι, λέξη και έτσι, λέξη και έτσι. Λοιπόν, αμάν, Δημητρούλα, πες το Γιωργάκο, δεν έβαλα πουθενά τις διαφημίσεις καλέ, τις έχει ο Γιώργος στο μυαλό του. Δεν έχω βάλει πουθενά διαφημίσεις. Όπου θέλω, τις παίζω. Εντάξει. Πολύ ωραία. Δημήτρη μου, παρακαλώ. Καταρχήν θα ήθελα να παρουσιάσω σε όλους εσάς που πιθανόν τα πρώτη φορά μας βλέπετε μετά από 23 ολόκληρα χρόνια. θα συμπληρώσουμε τα Χριστούγεννα, θα πάμε στα 24 Παναγία μου. Εκεί θα σταματήσουμε να μετράμε. Ναι. Γιατί ξέρουν, ξέρουν πότε ξεκίνησε και θα κάνουν πάλι τις προσθέσεις. Λοιπόν, θα συμπληρώσουμε τα 23 χρόνια. Σας παρουσιάζω λοιπόν μετά από 23 χρόνια τηλεοπτικής πορείας τον αγαπημένο σεφ μάγειρα που σήμερα πάλι είσαι πιο κοντός. Πάλι, σε έχω πει ότι κάτι κάνεις, μερικές φορές φαίνεσαι ψηλός και αδύνατος από κοντά, από στην τηλεόραση αφήστε πως φαινόμαστε. Μας νομίζουν όλοι είμαστε 200 κιλά. Και όταν μας βλέπουν από κοντά λένε μετά μια χαρά είστε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά στο από κοντά σήμερα φαίνεσαι κοντός και λίγο χοντρός. Έκανα μπάνιο και μάζεψα. Όχι, όχι. Τι? Έχω βρει. Έχεις πολύ ανεβασμένο το παντελόνι. Σήκωσε να δω. Σήκωσε την μπλούζα. Δεν θα το πας εκεί όπως το πάνε οι ηλικιωμένοι, το παντελόνι και το τραβάνι, το τραβάνι. Τα ψηλόμεσα είναι της μόδας στις γυναίκες που κολακεύουν και κάνουν ωραία πράγματα. Γι' αυτό το κάνω. Εσένα σε χαλάει. Κατέβασε παντελόνι, κατέβα. Πώς το κατεβάσω κάτω θα φρω. Κατέβα. Είναι καλό να φαίνεται λίγο εσωρουχάκι στον άντρα. Αν το βάλεις μας χάλια από κάτω, σηκώσω. Όχι το εσώρουχο, βρεχαζούλη. Είναι καλό να είναι λίγο χαμηλό. Καταλαβαίνεις, να φαίνεται λίγο το εσωρουχάκι. Εγώ πάλι δεν νιώθω, γιατί νιώθω θα με πέσω. Εντάξει, είσαι στην κατηγορία των ηλικιωμένων που τα θέλεις όλα σπιχτά. Θέλω και την ασφάλεια. Βάζω και τυράντες, βάζω και ζώνες και τα πάντα.
Ξεχυλωμένα είναι. Λοιπόν, να σου πω. Έτσι όμως να ξέρεις ότι φαίνεσαι λίγο κοντόχοντρος. Ναι. Εγώ στο λέω να το ξέρεις. Αλλά να σου πω κάτι. Βασίλη, πώς με βλέπεις εσύ. Στο από κοντά σου λέω. Στο από κοντά εγώ σου λέω. Στο από κοντά. Πήγαινε πιο εκεί γιατί αναγκάζομαι να γυρίζω πολύ προφίλ και δεν έχω πολύ καλό. Και πήγαινε πιο εκεί, σε παρακαλώ. Είμαι στο σωστό μου. Λοιπόν, 4 λεπτά είναι η ώρα που μαγειρεύει. 4 λεπτά. 4 λεπτά είναι η ώρα που μαγειρεύει. Μόλις έφαγε τα 2. Αλλά εγώ επειδή είμαι large, σου δίνω και τα 4. Και ο λόγος λοιπόν στο Δημήτρη Τελζούδη που σήμερα φτιάχνει για όλους εμάς υπέροχα τορτελίνια. Λοιπόν. Δεν θα σου τάρει κρεμμύδι γιατί μετά έχω δουλειά και θέλω να πάω κάπου. Και δεν θα μυρίζουν ούτε τα μαλλιά μου. Αλλά θα πάρω μαμάντι, τι με νοιάζει. Κάνω ό,τι θες. Λοιπόν, θα βάλουμε τα τορτελίνια λίγο στο νερό πάλι να τα κάνουμε μια ανασύσταση. Είπαμε τα... δεν χρειάζεται πάλι τα να ορίστε. Και να τα ρίξουμε. Ορίστε, τώρα έχω ταράξει την τηλεθεάτριά μου τη γογό. Μου λέει 23 χρόνια στην τηλεόραση. Ναι. Ναι, βρε γογό μου. 23 χρόνια. Ξεκίνησα, σαν τώρα το θυμάμαι. Ήμουν παιδί θαύμα, 5 ετών ξεκίνησα. Πώς θα πω, τα μοντελάκια τα μικρά. 16 ξεκίνησα. 16. Mm. Χωρίς τα καλοκαίρια. Όχι, όλο μέσα. Μέσα. Μέσα, όλο. Αν δεν χωρίς τα καλοκαίρια θα έλεγα 12. Λοιπόν, για πες. Όταν που δεν μιλάνε. Λοιπόν, έχουμε ρίξει λίγο βουτυράκι. Δεν θέλουμε πολλά λάδια γιατί θα, κάνουμε, θα τα βάλουμε στο φούρνο. Και δεν θέλουμε να βγουν πολλά ζουμιά. Οπότε λίγο κρεμμύδι σκόρδο, λίγο βούτυρο και πιπεριές βάλαμε εδώ χρωματιστές. Ναι. Ρίχνουμε και λουκανικάκι υπέροχο. Να πάμε το μικρόφωνο. Α, ναι. Λουκανικάκι υπέροχο εδώ, πεπερώνει, λίγο καυτερό. Από Ολλαντοπία λιοπρασίτη. Έχει, έτσι. Παιδιά, έχει φτιάξει τώρα να σας πω κάτι. Πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε το Ακροπολείο Λιοπρασίτη, θα τα βρείτε εκεί, αλλά και στην Ολλαντοπία. Έχει φτιάξει υπέροχα πράγματα σε αλλαντικά. Θέλω να το δοκιμάσετε όλο. Το επόμενο Σάββατο σας έχω πολύ ωραία συνταγή από Ολλαντοπία λιοπρασίτη. Και μία μικρή παρένθεση, επειδή με ρωτάνε, νομίζει ο κόσμος ότι έτσι όπως έχω ακριβώς εγώ την ορχήστρα, σήμερα το βράδυ εμφανίζεστε κάπου και έχετε πάρα πολλά μηνύματα για το πού εμφανίζεστε και το πού είστε. Θα είστε κάπου όλοι μαζί μετά. Όλοι μαζί, όχι. Θα πούμε χώρια ο καθένας που είναι. Όλο το σχήμα που βλέπετε είναι δικιά μας μίξη. Επειδή είδα πάρα πολλά μηνύματα σε αυτό το κομμάτι, τα παιδιά δεν εμφανίζονται κάπου όλοι μαζί, αλλά ο καθένας κάπου ξεχωριστά εμφανίζεται. Για τον καθένα ξεχωριστά θα σας πω εγώ σε λίγο. Εντάξει, Αποστόλη. Πολύ ωραία. Πάμε. Πώς σε λέμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δημήτρη. Είμαστε στο 1,5 λεπτό. Έτσι, σοτάρουμε εδώ τα λαχανικά μας που βάλαμε, τις πιπεριές, το κρεμμυδάκι, το σκόρδο και το λουκάνικο πεπερώνει λίγο καυτερό. Δεν χρειάζεται πιπερώνει. Να κάνουμε πεπερώνε. Πεπερώνε. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, δεν το θέλουμε να μαγειρευτούν πολύ γιατί θα μπουν στο φούρνο. Συγγνώμη. Η πίτσα. Αποστολή πρέπει να βγάλω την πίτσα. Χτύπησε το καμπανάκι. Ναι. Ήταν ακριβώς. Μήπως την είχα βάλει λιγότερο. Όχι. Πέρασαν 20 λεπτά. Να την δεις λίγο από δω. Κάτω πρώτα. Ναι. Και μετά. Αχ, Μίτσο, δέστε εσύ λίγο, μην κάψω το καλό μου το πουκάμισο, το πρέ. Ναι. Πολύ καλή παιδιά έγινε. Σας είπα αυτή η πίτσα. Τρως και θα έρθει λίγο να τη δει. Θα έρθω λίγο να τη δω, αλλά μήπως θέλει ένα δίλεπτο ακόμα. Εδώ πέρα, ναι. Όλο αυτά κάνω. Τα κοιτάω εγώ, ελέγχω εγώ. Λοιπόν, τα χεράκι. Μην με κρύβει. Πολύ ωραία. Να απλωθούμε κιόλα. Δεν σου έβαλε στη σωστή πλευρά. Είναι έτοιμη ή θέλει λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα θέλει. Αστιάστε 3 λεπτά. Βάλτε 3 λεπτά. 3 λεπτά μόνο από κάτω θέλω. Θέλω να είναι crispy. Λίγο και αλλάζουμε και. Την υγρασία εδώ τέλεια. Βάζουμε στο κάτω. Ωραία. Τέλεια. Συνέχισε λοιπόν, τώρα εσύ, σ' αφήνω. Έχω βάλει εδώ, αφού αφήνω τα λαχανικά μου λίγο να μαλακώσουν. Έτσι, έχω βάλει την κρέμα γάλακτος στο κατσαρολάκι εκεί που έβγαλα τα ζυμαρικά και καλό είναι να κρατήσουμε λίγο ζουμί από τα ζυμαρικά. Ρίχνω. Έφτιαξα χθες το βράδυ κάτι φιωγκάκια με κρέμα γάλακτος και σάλτσα φέτας. Ναι. Από σένα το πήρα. Μπράβο, η σάλτσα φέτα είναι πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, θα μπορούσαμε τέλεια. Να είχαμε και εδώ φέτα, αλλά εμείς φέραμε κάτι ένα άλλο. Θα σου έχω από το επόμενο Σάββατο. Κοντά μας είναι. Δεν λέω, άντε, δεν λέω ακόμα. Θα είναι η ναυαρχίδα του γιαουρτιού. Α, στη μάλιστα. Θεσσαλία. Και όχι μόνο. Ναι. Από το άλλο Σάββατο σας έχω κάτι προϊόντα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ που έχουμε ρίξει κρέμα γάλακτος, ρίξαμε λίγο μπούκουβο και μοσχοκάριδο που ταιριάζει πάρα πολύ με την κρέμα γάλακτος. Το μοσχοκάριδο γιατί το μπούκουβο ταιριάζει σε εμάς. Εδώ θέλουμε λίγο καυτερό. Κανένα στείλω ένα δώρο στη Μάρθα με αυτό που μου έγραψε. Μαρθούλη, το διαβάσω σε λίγο. Ρίχνουμε και το blue cheese μέσα. Τώρα θα δέσει κρέμα εδώ με το blue cheese να λιώσει, θέλουμε ίσα ίσα λίγο. Θα ρίξουμε και τα μακαρονάκια μας μέσα να λιώσουν μαζί για να ξεκινήσει να βράζει κρέμα. Και να δέσουν και τα μακαρόνια.
Είπαμε, δεν τελειώνουμε την βράση από τα μακαρόνια. Βγάζουμε τα βάλεις φούρνο. 3 με 4 λεπτά πιο πριν να γίνουν, γιατί θα τα βάλουμε, τα μαγειρέψουμε και στο φούρνο. Για να μην λιώσουν πάρα πολύ, ρίχνουμε και τα υπόλοιπα τυράκια μας εδώ με την κρέμα γάλακτος. Τυριά τα οποία μπορούμε να βάλουμε με ό,τι έχουμε μέσα, έτσι δεν χρειάζεται κάτι συγκεκριμένο. Βάλω τα μυρωδικά μας, φρέσκια ρίγανη, θα μυρίσει πάρα πολύ ωραία και θυμάρι. Μαζί με τα ζυμαρικά κρέμα γάλακτος και τα μπαχαρικά μας, ανακατεύσουμε ακόμα μια φορά. Και εδώ, αφού σβήσουμε τώρα πλέον τη φωτιά, θα ρίξουμε και τα υπόλοιπα λαχανικά μας. Πολύ ωραία. Μαζί με το λουκάνικο. Και τώρα έχουμε την κρέμα γάλακτος, τα τορτελίνια που είναι γεμιστά με τυρί. Uh-huh. Ρίξαμε και τα διάφορα τυριά μας εδώ και τα λαχανικά μας με το λουκάνικο. Θα κάνουμε μια ξανακατεύουμε. Και εδώ παίρνουμε το ένα πύρινο, τα ρίχνουμε μέσα. Βάζουμε τα τυράκια από πάνω και τα ψήνουμε στο φούρνο για 20 λεπτά για να έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Έτσι. Λοιπόν. Και το αποτέλεσμα μας είναι αυτό, για πόση ώρα τα ψήνουμε? Για 20 λεπτά, επειδή ούτως ή άλλως είναι μαγειρεμένα σχεδόν. Θέλουμε μόνο να λιώσει το τυράκι. Βάζουμε καταρχήν λίγο να ψηθεί μέσα και στο τελευταίο πεντάλεπτο γυρνάμε το φούρνο μας στο γκριλ απάνω για να λιώσουν τα τυριά και να πάρουν αυτό το χρώμα. Μπράβο, Μιτζάκη μου, είσαι πάρα πολύ καλός. Μερικές φορές έτσι το ταξίδι. Είσαι πάντοτε, είσαι. Γαβάθα ολόκληρη. Έχω μια γαβάθα μέσα να σου φέρω να μας φτιάξει τορτελίνια, μην γελάς καθόλου. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι θα κάνουμε τώρα. Για να αλλάξει λίγο το σκηνικό και να κάνουμε πάρτι εμείς εδώ και να γεμίσει εδώ χαρά το στούντιο και όμορφες παρουσίες, θα περάσουμε να δούμε ένα υπέροχο ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για την αγαπημένη μου εταιρεία New Cabico. Πάμε λοιπόν να δούμε την ιστορία της. Μία επιχείρηση, μία εταιρεία ειλικρινά που κάνει υπέροχα πράγματα και για τον κήπο και όχι μόνο. Έχει ξεχωρίσει για τα έπιπλα κήπου, για τις εξαπλώστρες, για ό,τι πιο ιδιαίτερο θέλετε για το σπίτι σας. Αλλά έχει και κάνει και πολλά άλλα διάφορα πράγματα. Πάμε λοιπόν να δούμε την ιστορία της New Cabico, Ζήσης Καρασίμος. New Cabico που έχω και πολλά δώρα που θα έρθουν στη συνέχεια από τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Όπως επίσης πρέπει να σας πω ότι σας οφείλω να κάνω δύο κληρώσεις για τα δώρα από Μπεμπέντα Μήτρος, τα οποία τα ξέχασα το προηγούμενο Σάββατο λόγω της γιορτής μας. Θα τα κάνω στο τέλος της εκπομπής να φεύγουν και το επόμενο Σάββατο σας έχω από 4Kids τον υπέροχο παιδότο που γνωρίσαμε πριν δύο Σάββατα, που σας είπα για εκείνο το υπέροχο, την εικονική πραγματικότητα. Θα δώσω μέσα στην εβδομάδα υπέροχο δώρο 30 ολόκληρα λεπτά. Στο Instagram θα τα δώσω αυτά, 30 ολόκληρα λεπτά. Τώρα αυτό απευθύνεται, να σας πω κάτι, εγώ πάω παίζω. Δεν έχει να κάνει με ηλικία, απευθύνεται και σε παιδιά άνω των 12 ετών. Το επόμενο Σάββατο λοιπόν θα σας δώσω μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας και θα κάνω την κλήρωση το επόμενο Σάββατο, 30 λεπτά σε δύο διαφορετικά άτομα στο 4Kids Playroom, που είναι υπέροχο και θέλω όλοι να το δοκιμάσετε. Τώρα, επειδή σας είχα πει ότι η πίτσα μου ψήθηκε, φύγε να κάνω εγώ τον έλεγχο. Κοιτάξτε, κορίτσια μου, σας είπα. Κοιτάξτε, αυτή. Και θα την κόψεις, Δημήτρη μου, Και θέλω να σας δείξω. Κοιτάξτε λίγο, θέλω να έρθετε κοντινό τώρα εδώ. Για να δείτε αυτό το κρίσπι πώς γίνεται. Σε ποιον είμαι. Είμαι εδώ στο... Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Bon gusto. Λοιπόν, φέρτε μία ακόμα να αρχίσω να ψήνω, γιατί είναι πολύ ο κόσμος. Τρώμε πίτσα. Ένα ταψί, ένα ταψί τρώγω με τον Γιώργο σπίτι. Πού να το κάνω. Λοιπόν, Δημήτρη, ξεκίνα. Πόσες θέλετε, έχω πολλές. Παρακαλώ πολύ, bon gusto, να μου στείλει δύο πεντάδες ακόμα, 10 πίτσες. Θα πάρετε κάτι άλλο να παραγγείλω. Κρασί. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Αλλά αν έρθει το αγόρι μου, δεν μπορείτε να μείνετε μέσα στον αέρα. Οπότε θα μείνω στην πίτσα, χωρίς το κρασί για να μην ζαλιστούμε. Γιατί ζαλίζουμε και μόνο μου κοιτάει ο καλόγυρος από απέναντι. το έχει το όνομα, οι καλογυραίοι γενικά. Είναι ζαλιστικοί τύποι, δηλαδή σε κοιτάνε και μπαμ, καταλαβες. Χαμογελάει ή έχει νεύρα πάλι. Αλλά γενικά οι καλογυραίοι δεν έχετε νεύρα. Έχετε νεύρα. Μόνο νεύρα είστε. Αλλά τέλος πάντων, ας το συζητήσουμε αυτό. Πάμε ένα μεγάλο χειροκρότημα. Εμείς θα χειροκροτηθούμε. Χορευτικό Τρίκι, Κέντρο Χορού Τρικάλων. Και μου ήρθαν όλοι οι αγαπημένοι μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς μου είστε, το μικρόφωνο, το τηλεκοντρόλ πήγα να πάρω, αλλά δεν πειράζει. Έλα μέσα, Χριστάκο μου, δεν πειράζει. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Μου ήρθατε, πόσο χαίρομαι που είστε εδώ. Γρήγορα, 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 γρήγορα. Ο τηλεοπτικός χρόνος είναι χρήμα. Δεν είναι κοντόχοντρο σήμερα. Το έχει ανεβασμένο. Παιδιά, έχει ανεβασμένο το παντελόνι πολύ ψηλά.
Καλησπέρα σας, πώς είστε? Καλησπέρα, μια χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ και είστε και πολύ ωραία με τα κόκκινα και με το κόκκινο κραγιόν. Ευχαριστώ. Και τα άλλα τα κορίτσια μου είναι από εκεί. Και άλλο κορίτσι. Δεν πάω καθόλου στους άντρες σήμερα. Είστε ωραίοι και οι άντρες. Αλλά είμαι κυρία, καταλαβαίνετε. Καλησπέρα σας. Πόσο χαίρομαι που ήρθατε, αλήθεια πόσο χαίρομαι. Εμείς χαιρόμαστε που σας ξαναβλέπουμε. Τι κάνουν τα τρίκαλά μου? Πάρα πολύ ωραία. Έχω πολύ καιρό να έρθω. Τα φιλιά μου να στείλω στο γιατρό μου, στο Γιώργο τον Καλόγυρο. Εγώ είμαι στο σόι, ως όλα. Δεν δείχνω τίποτα άλλο αλλού. Καλησπέρα και στις όμορφες κυρίες. Καλησπέρα. Πώς είστε? Πολύ ωραία εσείς. Ομορφαίνετε κάθε χρόνο. Αλήθεια το λέω. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα Ντέμι και ευχαριστούμε πάρα πολύ που εγώ σας ευχαριστώ. Μας καλείς και σε αγαπάμε πολύ. Σε αγαπάει όλη η Ελλάδα νομίζω. Κάνεις εξαιρετικά πράγματα και δίνεις βήμα σε αυτούς τους σπουδαίους μουσικούς που τους λατρεύουμε. Και ένας λόγος που ήρθαμε είναι και αυτή και εσύ μαζί. Εγώ είμαι ο δεύτερος λόγος. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι ο πρώτος λόγος η ορχήστρα μας. Και τώρα λοιπόν θέλω να δυναμώσουμε έντες, να περάσουμε καλά. Άρη μου, θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό. Θα έρθω με το δικό μου μικρόφωνο, Άρη μου. Σε τι τραγουδάκια θα περάσω τώρα? Εμείς στο πρόγραμμά μας έχουμε ζεϊμπέκικα ωραία, έτσι, εύθυμα και ωραία. Συνεχόμενα ζεϊμπέκικο θα πάω? Ναι. Μόνο? Και σιρτά και ρούμπες και τέλεια. Κάτσα από σέρβικα. Και στην πορεία μετά, όπως είπαμε, νησιώτικα, Σμύρνη. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Εσείς είστε έτοιμοι, Βασίλη μου, είσαι έτοιμος? Πάντα είσαι έτοιμος, γεννήθηκες έτοιμος. Αποστόλη, είσαι έτοιμος? Αποστόλη, είσαι έτοιμος? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα μου, είσαι έτοιμος? Πολύ ωραία. Χρήστο μου, Μίτσε, όλα καλά? Εσύ άλλο, ξέρεις. Τρία! Δύο! Ένα! Πάμε! Κοιμούνται.
Ύστερα πάμε στη μαμά να βρει κουμπάρο και παπά. Όχτρια λαλαλαλα, όχτρια λαλαλαλαλα, αχ να βρει κουμπάρο και παπά. Όχτρια λαλαλαλα, όχτρια λαλαλαλαλα, αχ να βρει κουμπάρο και παπά. Μπράβο. Και τι θέλετε. Θέλω λίγο, γιατί τα αντιστρέψαμε. Κάνουμε απτάλικο και τώρα πάμε στο ζεμπέκικο. Λοιπόν, πάμε. 3, 2, 1. Δυναμώνουμε ένταση και συνεχίζουμε. Για χέρια ήρθε ξανά το βράδυ και δεν μπορεί η παρηγοριά να με βρει στο, να με βρει στο σκοτάδι. Αυτά τα χέρια στην πόρτα σου νεκρό.
ξέρω έχεις μέσα σου καρδιά. Κι άσε τα γυνάτια σου να χαρείς τα μάτια σου καλέ, και μη με παιδεύεις άλλο πια. Έλα πριν με φάει η παγωνιά. Τσουχτερό, να το αντέξω δεν μπορώ. Κι αν δεν μ' ανοίξεις, κι αν δεν μ' ανοίξεις να σε δω, θα με βρουν στην πόρτα σου νεκρό. Το κορμάκι σου κουνιέται, α, και
χρόνια με σένα σκαμπαλίζεται και γίνεται ο μαχαλάς από το καραντουζένι, από το καρσινάμα και απ' τη φούστα σου, Ελένη, από το καρσινάμα και απ' τη φούστα σου, Ελένη. Θέσεις. Εγώ θέλω να πω, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Facebook δυστυχώς δεν μπορώ ακόμη να μπαίνω, γιατί θέλω να μπαίνω μέσω της... Έλα Βασίλη, να δείξουμε μέσω πώς θα μπαίνουμε από το επόμενο Σάββατο. Θα μπαίνω από εδώ για να φαίνονται και τα μηνύματά σας. Αλλά επειδή αυτή είναι Smart TV, δεν την έχω μάθει ακόμη, να σας πω την αλήθεια. Και είμαι μόνο στο Instagram, αλλά ούτε εκεί μπορώ να διαβάσω τα μηνύματά σας. Τα έχω όμως στο κινητό μου και θέλω να πω... Η ορχήστρα έχει πάρα πολλά συγχαρητήρια στο Instagram για την ώρα και επίσης έχει και το γραφητικό πάρα πολλά. Και έχω ξεχωρίσει ένα, να ζήσουν τα Τρίκαλα. Σήμερα έχετε το καλύτερο χορευτικό των Τρικάλων μας. Εδώ είστε. Και αυτό είναι ένα απλά που ξεχώρισα, ειλικρινά σας το λέω. Θα σας δείξω μετά και τα υπόλοιπα. Τώρα εμείς τι θα κάνουμε, τι θέλετε παιδιά μου να κάνουμε? Μήπως έχετε μία υπογλυκημία? Γιατί εμένα μου ήρθε μια ζαλάδα, κάτσε να κάτσω. Μήπως επειδή δεν έχω φάει γλυκό, λέτε. Μίτσο! Έλα πάλι. Έλα. Μίτσο! Συγγνώμη, ναι. Σε έχω μάθει εκεί. Κουταλάκια έχουμε. Κουταλάκια. Κουταλάκια. Δύο. Και τι θα κάνουμε, θα ταϊζόμαστε το στόμα ένας με τον άλλον? Πες ότι παντρεύτηκες ένα κουταλάκι, δεν σε έδωσαν? Μα δεν θα μπορώ να φάω και να μην δώσω στους καλεσμένους. Για τους καλεσμένους θα βρούμε ακόμα δύο. Τέσσερα. Παντρεμένος κανένας μεταξύ σας είναι? Θα φάτε με ένα κουταλάκι. Άλλους παντρεμένους έχω? Δύο κουταλάκια. Θέλετε, ακούστε να δείτε. Εσείς που είστε παντρεμένοι και ερωτευμένοι, παστούλα δαχτυλάκι στο ματάκι. Και τα υπόλοιπα τέσσερα, εντάξει. Πήγαινε φέρε τα κουταλάκια. Χαρτοπετσέτες έχω, οπότε είμαστε κομπλέ. Πήγαινε φέρε. Τα καλύτερα γλυκά. Γι' αυτό έχω μια ζαλάδα από το πρωί. Και μου λέω να μου πέσε το σίδερο, να μου πέσε. Ευχαριστώ. Να μου πέσε το σάχαρο. Λοιπόν, πάντως κάτι μου πέσε. Αλήθεια, δεν είμαι καλά από το πρωί. Να μου πέσε η πίεση. Όχι εσύ, σήμερα το πρωί έτσι. Ποιος με είδε πρωί-πρωί? Ο Βασίλης ο Καραμπάσης με είδε, είναι και γαλανομάτιδες. Το πρωί δεν με είδες εδώ πέρα που ήρθα στη δουλειά? Οι γαλανομάτιδες, τα καλύτερα γλυκά. Τα βλέπετε? Κοιτάξτε τα μία, κάντε τα και κοντινό, γιατί σε 5 λεπτά δεν τα ξαναδείτε. Είναι οι καινούργιες μου πάστες από ζαχαροπλαστεία σοκολά. Γιατί το έχω πει, κάντε έτσι κοντινό. Να δοκιμάσουν τα κορίτσια οπωσδήποτε αυτοί. Όλοι θα τις δοκιμάσετε. Αυτοί. Εσείς δεν τρώτε. Είναι του εδώ, σας παρακαλώ. Όλες είναι οι καινούργιες μου. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Ό,τι καλύτερο, μίτσο λίγο πιο σιγά. Ό,τι καλύτερο ζαχαροπλαστεία σοκολά είναι οι πέντε.
Είναι οι 5 καινούργιες μου γεύσεις και σε τούρτες, δεν μπορώ να σας πω. 8 και 4 τελειώνουμε και 16 και 17. Μέχρι να βάλετε μία φορμίτσα, ένα παντελονάκι, πετάγεστε Χατζημιχάλη και λέτε θέλω τις πάστες που είχε η Ντέμι στην εκπομπή. Αυτές να πάρετε σήμερα. Είναι ό,τι καλύτερο. Φέρτε κουταλάκια να δοκιμάσει, γιατί τις δείξαμε. Ξανακάντε τις ένα κοντινό πάλι. Γιατί σας είπα, ό,τι δείτε, είδατε. Σε 5 λεπτά. Δικές σας τώρα. Ξεκινάμε. Να σας πω κάτι, και με πυρούνι τρώγονται, άμα δεν καλές. Και με το χέρι μια χαρά. Εμείς τα κάναμε αμέσως τώρα. Καλέ, πού πήγα, εδώ είμαι. Εμείς τα κάναμε αμέσως τώρα. Τη Δημητρούλα μου δεν δείξαμε σήμερα καθόλου και δεν γίνεται. Θα μπει μέσα και η Δημητρούλα σήμερα. Άρη, πριν πάω στις μεγάλες μου τις διαφημίσεις, στο μεγάλο το κομμάτι, ποιο είναι το τραγούδι που λες και κλαις? Τι είπα πάλι, ρε παιδί, να σας πω, ποιήτρια έπρεπε να γίνω. Δώστε το μικρόφωνο στον Άρη, ναι, ναι, δώστε. Γιατί είμαστε πολύ μεγάλη παραγωγή. Ποιο είναι το τραγούδι που λες και κλαις, αλήθεια? Να το λέει και να κλαίει και ο κόσμος όμως, όχι μόνο εσύ, άγνωστο. Ναι, απλά σήμερα θα πούμε χαρούμενα. Ναι, αλλά αυτό που είναι? Λέω εγώ και κλαίω και δεν μπορώ να το τελειώσω καμιά φορά. Ναι. Είναι το μάνα με τα πολλά παιδιά και τους πολλούς λεβέντες και μα δεν γελάει μάνα μου τα χείλη σου, δεν χαίρεται η καρδιά σου. Δημοτικό είναι αυτό? Τι θα είναι. Όχι, δεν θέλω δημοτικό σήμερα. Αυτό που λέμε, δεν γίνεται θέλω σήμερα. Θέλω ένα που να μιλάει για έρωτα, και ο οποίος όμως δεν προχώρησε αυτός ο έρωτας. Έχω πολλούς τέτοιους τηλεθεατές. Να βρούμε τέτοιο. Θέλω ένα τέτοιο, δηλαδή θέλω ένα τραγούδι. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα, ας πούμε. Όχι, όχι. Πλάκα. Χωρίς φόνο μέσα. Έπιασε τα άκρα, λέει ναι, η όχι, Μαρία. Χωρίς φόνο, να μην έχει φόνος. Να μην υπάρχει φόνος. Να υπάρχει, ρε παιδί μου, ο έρωτας που πόνεσε, που χτυπήθηκε ο άλλος στα πατώματα, που... Αλλά δεν ευόδωσε. Ναι, για κάποιο ποτέ, λόγο. Για κάποιο λόγο. Δηλαδή αυτά έχουμε λίγο χρόνο. Τα πονεσιά... Ναι, έχετε όσο θέλετε. Αυτά τα πονεσιάρικα, τα αγαπησιάρικα, αγγίζουν από τις ηλικίες των 15, που είναι τώρα στους πρώτους τους έρωτες και ακούνε και αυτά, νομίζουν ποιος ξέρει τι γίνεται. Λες και δεν θα ξαναγαπήσουν στη ζωή. Αλλά είναι, ας πούμε, και του 25 το τραγούδι που μόλις έφυγε η κοπελιά του και τα έφτιαξε με τον καλύτερο του φίλο. Πόνος. Ή τώρα θα μου πει, ο δικός μου έχει παραγγελία, μισό λεπτό αγάπη μου. Μισό λεπτό αγάπη μου, ναι. Όλα για σένα. Ή ας πούμε ο Σαραντάρης. Ήως... Κάνεις νοήματα σε καμία ελεύθερη κυρία? Όχι. Oh. Είναι όλες... Αυτές που κάθονται από εδώ είναι όλες παντρεμένες. Ή ας πούμε, ο Σαραντάρης, Σαραντάρα, που... Ναι, θα ανεβώ και μετά, θα ανεβώ. Ο Σαραντάρης και η Σαραντάρα, που είναι σε ένα γάμο, αγαπάνε τον άντρα τους, αλλά σκέφτονται και κάτι παλιά. Ο Πενιντάρης, που σκέφτεται την παλιά του αγάπη από το χωριό, που δίνει ραντεβού στο υδραγωγείο, ας πούμε. Αλλά δεν την παντρεύτηκε ποτέ, ήσαν νεκροταφεία δυνατότητα. Θα βρούμε ένα άσμα, ναι. Δεν ξέρω αυτές τις ιστορίες από παλιές. Πόσο θα βοηθήσετε κι εσείς αυτό και οι τηλεθεατές σου. Οι τηλεθεατές δεν ξέρω. Στα μηνύματα θα βοηθήσουν κι αυτοί λίγο, μας στείλουν ένα τραγουδάκι που να αναφέρεται σε ακόμα αυτά. Ακόμα τόσα είπατε, το βρήκε. Θα το βρούμε, θέλω χρόνο. Τώρα δεν σκέφτομαι. Πάρε, τώρα πάρε. Ακούω τι μου λέει. Τώρα με ακούω, σωστό. Λοιπόν, εσύ θα το βρει αυτό. Βρήκα, ποιο? Δεν θέλω τη συμπόνια κανενό. Κι εγώ, δεν τη θέλω, ναι. Ναι, ναι, ναι. Το αμάρτησε μαζί και μου έλα, αλλά... Όχι, όχι, τέτοια, εμείς δεν είμαστε. Το δεν θέλω τη συμπόνια το έχω. Το έχεις. Α, θέλω αυτό για να πάω... Α, ο άντρας μου το είπε. Σε ποια το αφιερώνει όμως? Το αφιερώνει κάπου. Τι λέει? Ένα θέμα. Δεν μιλάει. Άμα δεν πει που το αφιερώνει, δεν το ακούσει ποτέ. Λοιπόν, δεν θέλω τη συμπόνια σε μένα, αγάπη μου. Μετά είπε ο άντρας μου να με αφιερώσετε, όχι τώρα, μετά. Πώς το είπε? Σε αγαπάει γιατί είσαι ωραία. Α, ευχαριστώ. Το ήξερα ότι το είπα, αλλά για να μην τα λέω και μόνη μου ότι είμαι ωραία και τέτοια. Αυτό. Τώρα θέλω αυτό μόνο. Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός. Τον έζησα τον κόσμο και τον είδα. Αχ. Το κρατήσω εγώ. Ναι, Χριστό. Έχουν δύο μικρόφωνα. Ένα μικρόφωνο. Δύο μικρόφωνα θέλουμε να ακούμε από παντού τη φωνή σου, Άρη. Μόνο αυτό θέλω. Θα τραγουδάμε όλοι τώρα, το ξέρουμε. Όλοι τραγουδάμε. Και εσύ μέσα, έλα, έλα, έλα. Όλοι, 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 πάμε. Συμπόνια κανένας, τον έζησα
ξεκίνησε ο πόνος. Την ώρα που με πήγε ο καημός. Αυτή την ώρα θέλω να με μόνος. Δεν θέλω τη συμπόνια κανένος. Στο ποιοτό, πόσες φορές δεν μου βρέξαν τα χείλη. Ακόμα κι η με καπαγαπώ, ακόμα κι η καλύτερη μου φίλη. Φοβεροί, είστε εκπληκτικοί. Άρη, για σένα τα λέω και για τα παιδιά. Ότι είστε φοβεροί, είστε εκπληκτικοί. Τι μυστικά λέτε. Έχουμε κι άλλο τραγούδι τέτοιο. Βρήκαμε κι άλλο τώρα. Κι άλλο. Δεν σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς. Δεν σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς. Μην το πάτε. Η καρδιά. Όχι. Κάνω πρόμο για μετά τις διαφημίσεις. Θα τους πούμε λίγο έτσι, χωρίς όργανα. Με φωνές όλοι μαζί. Το δεν σε κρίνω λίγο. Δεν θα το πούμε και θα πάω σε διαφημίσεις. Θα είναι μετά τις διαφημίσεις. Τι θα πούμε αν ήμασταν μαγνητοσκοπημένη εκπομπή. Λοιπόν, θα λέγαμε τώρα. Δείτε σε λίγο. Έτσι δεν είναι. Αλλά μέσα ζωντανά. Το δείτε σε λίγο, πώς να τους το δείξουμε εμείς. Δε σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς. Η καρδιά είναι δική σου. Εγώ φεύγω από τη ζωή σου. Και καλή τύχη όπου κι αν πας. Εγώ φεύγω από... Εμείς τι κάνουμε. Διαφημίσεις. Και καλή τύχη όπου κι αν πας. Thank you.
σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς. Η καρδιά είναι δικιά σου. Εγώ φεύγω απ' τα όνειρά σου. Και καλή τύχη όπου κι αν πας. Εγώ φεύγω απ' τα όνειρά σου. Και καλή τύχη όπου κι αν πας. Μη σωστέ σου κρατώ τη ζωή σου εσύ κυβερνάς. Λάθος σε σας υποσχεθήκαμε ότι θα γυρίσουμε μετά το διαφημιστικό μήνυμα. Θέλω τώρα να γυρίσετε και να πάτε σε Δημήτρη Τερζούδη και έρχομαι και εγώ προς την κουζίνα. Γιατί σε λίγο θα ζητήσω ένα τραγούδι που κάθε φορά που το ακούω κλαίω και μ' αρέσει πολύ και με συγκινεί και μου θυμίζει εμένα και τον Γιώργο και γενικά θα μείνω εκεί. Εμένα και τον Γιώργο. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σπιτικό σε φαγητό. Που έβρεχε και τέτοια, γκριζό. Ήταν τώρα, τότε, θυμάμαι. Νοέμβριος, ναι, με κρύο. Νοέμβριος, καλό μήνα. Ποιος μου παίρνει τηλέφωνο, καλέ. Καλή, είμαι ζωντανά. Θα το σηκώσω και θα γίνει χαμός. Κύριε Σωτήρη στην... Σωτήρη. Στην... Θανάση. Α, ποιος ήταν, ναι, μπράβο. Κύριε Θανάση στην Καλλιπεύκη. Τα μπερδεύω τα βουνά, ρε παιδί μου. Ναι, ανεβαίνω. Έμεινα Καλλιπεύκη, είδα το λάκι γι' αυτό. Κύριε Θανάση στη Ραψάνη, μην παίρνετε τηλέφωνο το Σωτήρη τον Καλόγυρο. Είμαστε ζωντανά, live, τώρα είμαστε στον αέρα. Θα σας πάρουμε εμείς σε λίγο στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θανάση μου. Πολλά φιλιά. Πάμε τώρα σπιτικό φαγητό καψιόχας. Λοιπόν, ξεκινάμε με αυτό, Βασίλη. Χοιρινή σπάλα. Ναι. Με σάλτσα κόκκινο κρασί και πατάτες φούρνου. Και δίπλα έχουμε το κοτόπουλο. Αυτό είναι ιδανικό για μένα από το σπιτικό φαγητό καψιόχα που μου αρέσει πάρα πολύ. Σαλάτα και τα βραστά λαχανικά, παιδιά. Έχει τρελαίνομαι. Σάλτσα, κάρι και ανανά. Έτσι, και με τα βραστά του λαχανικά συνοδεύεται επίσης κοτοπουλάκι. Μια πρόταση από τον καψιόχα. Σπιτικό φαγητό καψιόχα στη Λάρισα και πλέον και στα Τρίκαλα σε λίγες μέρες. Θα πάτε! Εννοείται. Θα το δοκιμάσετε γιατί είναι από τα καλύτερα. Με τα πιο αγνά υλικά. Όπως επίσης εσείς που ετοιμάζετε να ανέβετε τα σκαλιά της εκκλησίας και ψάχνετε το πού θα κάνετε τη γαμηλή δεξίωση. Πάντα στο κτήμα πισίνα. Και εσείς που κάνετε στο σπίτι τα τραπεζώματα και αυτά τη βδομάδα του γάμου, μη μου αγχώνεστε, δεν θα μαγειρεύουν οι μανούλες, ούτε οι πεθερές.
catering καψόχας. Οπότε σας έχω όλους λυμμένους. Ολυκληρωμένη λύση. Τι σας έχω, σας νομίζετε. Έτσι σας έχω. Θέλω να είστε οι κυρίες μου, να είστε πάρα πολύ γλυκές. Και επειδή θέλω να είστε πάρα πολύ γλυκές, άντρες μου, αγόρια μου, τις γυναίκες σας να τις ψωνίζετε πάρα πολύ ωραία πράγματα και να τις παίρνετε κοσμήματα. Λέμε και καλά ότι δεν μας αρέσουν. Εμένα αλήθεια δεν μου αρέσουν καθόλου τα κοσμήματα. Δεν φοράω καθόλου. Φοράω μόνο τη βέρα μου, το μονόπετρο και ένα δαχτυλίδι. Αυτά. Στο λαιμό με κλείνω, δεν φοράω, αλλά αγοράζω συνέχεια και ο Γιώργος μου παίρνει. Θέλω τις γυναίκες. Τις παίρνετε δώρα κοσμήματα. Τα καλύτερα. Lure Jewelry. Πάμε να δούμε αμέσως τώρα. Χειροποίητα κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Πάμε να απολαύσουμε όλες τις κούκλες μου και τις 5 κούκλες που είναι αστέρια και στην Ελασσόνα αλλά και στη Λάρισα το συγκεκριμένο κατάστημα. Πάμε κορίτσια μου να δούμε, να διαλέξουμε. Σκουντάμε τον αντρούλι μας δίπλα, το φίλο μας, το αγόρι μας, τον αραβωνιαστικό μας και λέμε Δευτέρα πρωί-πρωί πάμε μα Ελασσόνα, μα Λάρισα, Lure Jewelry και μου παίρνεις αυτό που μου άρεσε. Πάμε λοιπόν να δούμε τα κορίτσια μου. Τα κορίτσια μου τα πανέμορφα, λοιπόν, το επόμενο Σάββατο θα είναι εδώ και θα δώσω και δωράκι σε τηλεθεάτριες. Θα παρουσιάσουμε όλη τη συλλογή 19, έχω τώρα 19-20, μέσα εδώ ζωντανά. Θα τα βλέπετε, θα τα διαλέξουμε και θα σας δώσω και ένα πολύ ωραίο δωράκι από τα κορίτσια μου. Τώρα θέλω να ξεκινήσετε, θα δώσω πολύ χρόνο, θέλω να ξεκινήσετε με ένα τραγούδι, ειλικρινά που με συγκινεί πάρα μα πάρα πολύ. Κάθε φορά που το ακούω με τον Γιώργο, έχω ντύσει και πολύ ωραία ρεπορτάζ. Νομίζω είχα ντύσει και το σήμα της εκπομπής στο Επανιδίν. Που θέλω να πω ότι στο Επανιδίν το σταμάτησα επειδή δεν είχα άλλα κουράγια. Πήγαινε τόσο μα τόσο καλά. Αλλά η κούραση και η οργάνωση της όλης εκπομπής ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί με ρωτάτε αν θα το ξαναδούμε. Θα το δείτε σε κάποια guest επεισόδια στη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή 5 επεισόδια σε έναν ολόκληρο χρόνο. Θέλω λοιπόν. Ξέχασα ποιο θέλω. Τα σπίτια είναι χαμηλά. Παιδιά δεν είναι τραγουδάρα. Γιωργάκο μου, αυτό το τραγούδι είναι για μας. Αλλά το αφιερώνουμε και σε όλους τους συνεργάτες μας και σε όλο τον κόσμο που μας βλέπει. Αλλά περισσότερο σε σένα και σε μένα. Άρη, είμαι έτοιμη. Θέλω, πάμε και μετά όλο δικό σας. 2, 1. Μητσόλα μέσα. Boy.
Χίλιες φορές να παγίσα
από της καρδιάς σου χίλιες φορές να βαγίσα στο βράχο της καρδιάς σου. Είπα να φύγω μακριά να βρω αγάπη άλλη, μα η πηξίδα της καρδιάς εσένα δείχνει πάλι. Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα έτε τα μάτια μου σ' αγγλίσω. Το ένα τα λόγο να είναι άσπρο όπως τα όνειρα που έκανα παιδί, το άλλο τα λόγο να είναι αύρο σαν την πικρή μου την κατάμαυρη ζωή. Κάτσε, το λέω κάθε φορά, αλλά κάθε φορά περνάω τόσο καλά και σήμερα πέρασα. Άρη, όλα καλά. Καλέ. Καλέ, σταματήστε, καλέ, σταματήστε. Λοιπόν, κάθε φορά περνάω τόσο καλά, αλλά σήμερα πέρασα ακόμα καλύτερα, σας μιλάω ειλικρινά. Σε λίγο θα υποδεχτώ κοντά μου το λαούτο μου, το Λεωνίδα, το Γελαλή. Δώστε χειροκρότημα για τον Λεωνίδα.
Γεια σου, Λεωνίδα μου. Λοιπόν, καθίστε λίγο να κάνει τι αλλαγέ η ορχήστρα. Γιατί θα πάω σε λαούτο. Τώρα ελάτε εδώ, αχ, παιδιά. Για να αρχίσω να τα δίνω. Πίτσα φάγατε. Έχω κι άλλες ψήνω. Αλλά τώρα θα φάτε ό,τι καλύτερο έχω και ό,τι καλύτερο διαθέτω. Πίτα Ολύμπου, καπετανούλης Απόστολος. Το φίλο κορίτσια μου που με ρωτάτε, ανοίγεται στο χέρι από την αρχή. Ανοίγουμε το φίλο και όλα τα προϊόντα είναι πάρα μα πάρα πολύ αγνά. Χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο. Ό,τι καλύτερο σε όλα τα λαχανικά. Δεν με βοηθάτε όμως έτσι, αν ψυχοψιθυρίζετε. Και σας προκαλώ και σας προσκαλώ να δοκιμάσετε όλες μας τις γεύσεις. Καταρχήν υπάρχει η τετράγωνη, αυτή που έχω εδώ μπροστά μου και κόβεται έτσι στα τέσσερα κομμάτια. Υπάρχει η μεγάλη στρόγγυλη παραδοσιακή που έχει τον κοθαράκο που λέω εγώ, εμένα μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ, στα οκτώ κομμάτια. Υπάρχουν αυτά του κιλού, γεύσεις τώρα, ξεκινάει και σε λίγο η νηστεία. Έχω και όλα τα νηστίσιμα, μανιταρόπιτα, ριζόπιτα, τα πάντα. Αλλά έχω και μη νηστίσιμα, όπως θέλω να δοκιμάσετε οπωσδήποτε κοτόπι. Τα ζαμπόν, κασέρι. Και το σημαντικό είναι εσείς που έχετε διάφορα προβλήματα με το στομαχάκι σας και σας πειράζει το φύλλο και το λάδι. Τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν πειράζουν καθόλου μα καθόλου. Και πολύ καλό είναι να παίρνετε και για τα παιδιά σας τις τρίγωνες, τις ατομικές, να ψήνετε το πρωί πριν πάει στο σχολείο, να το ψήνετε. Θέλει μισή ωρίτσα ψήσιμο, το έχετε στο ψυγείο σας, το βγάζετε, το ψήνετε και ξέρετε τι τρώει το παιδί σας στο σχολείο. Καπετανούλης Απόστολος και Πίτα Ολύμπου. Θα ήθελα όμως εμείς τώρα, έτσι ακριβώς όπως ήμασταν, για να δώσω μετά πολύ χρόνο στην ορχήστρα μου. Τι ώρα πήγε, παιδιά, πώς περνάει έτσι η ώρα. Πήγε παρατέταρτο. Θέλω οπωσδήποτε, Άρη μου, όταν γυρίσω από ένα θέμα που θα πάω ή θα το πω μετά μάλλον. Θέλω να δώσω Θεσσαλονίκη. Μας βλέπουν Θεσσαλονίκη, τα φιλιά μου να στείλω σε όλα τα παιδιά που μας βλέπουν Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα και ιδιαίτερα στην αγαπημένη μου Εύη, στην Νικολέτα, αλλά και στον Γιώργο, αλλά και σε πολλοί κόσμο που μας βλέπει αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σκεφτείτε τραγούδι για Θεσσαλονίκη να πούμε. Να αφιερώσουμε τουλάχιστον. Πάμε όμως για την ώρα εμείς να δούμε ποιος προσφέρει και τη σημερινή μας εκπομπή και ερχόμαστε σε λιγότερο από 30 δεύτερα. Είδαμε λοιπόν ποιος προσφέρει και τη σημερινή μας εκπομπή. Γιωργάκο μου, αγάπη μου, έρωτά μου, σήμερα γιατί δεν μου παίξεις κανένα τραγούδι. Δεν έχω άλλα τραγούδια να παίξω, δηλαδή. Όχι αυτό. Θέλω αυτά που μου παίζει ο Γιώργος. Εγώ δεν έχω άντρα. Εγώ έχω, σας το έχω πει ξανά, χταπόδι. Αυτό το παιδί, δηλαδή, πόσα χέρια μπορεί να έχει. Πατάει κουμπί, άλλο του λέω θα πάω, αλλού πατάει. Όλα τα βρίσκει. Γι' αυτό τον πήρα. Την περάσετε μέρα, χαζούλα. Λοιπόν, κρυώνετε. Τώρα που μπήκε το κρύο. Γιατί είχε κρύο και χθες είχε κρύο. Είχε κρύο χθες. Μια υγρασία και κρύο είχε κρύο. Και σήμερα έχει κρύο. Κρυώνουμε. Η Ντέμι σας είναι εδώ. Τι ωραία το είπα. Η Ντέμι είναι εδώ. Γιατί έχω προσφορά θερμάστρα. Να τη βάζεις δίπλα σου και να αγκαλιάζει το ποδαράκι σου, να αγκαλιάζει την κοιλίτσα σου, να αγκαλιάζει τα όλα σου. Έχω λοιπόν προσφορά θερμάστρα, χαλαζία, υψηλή ισχύ 2-400 βάτ, ρυθμιζόμενο θερμοστάτη, αυτόματη διακοπή λειτουργία σε περίπτωση πτώση τη συσκευή. Αυτό σας βοηθάει, μην σας πάρει ο ύπνος, καταλάβατε. Γιατί άμα μπορεί να μας πάρει, ζέστη έχει. Μας παίρνει ο ύπνος, τσακ. Γιατί παλιά κορυδεύαμε τους ηλικιωμένους πώς κοιμόντουσαν όρθιοι. Σας πληροφορώ ότι και εγώ όρθια κοιμάμαι στον καναπέ, μόλις κάτσω. Τσακ, δεν με έχει καταλάβει ο Γιώργος πώς πάντα με έχει πάρει ο ύπνος. Και όλα αυτά Euronics ζιανός. Πόσο είχε, μόνο 39 ευρώ. Τόσο, μόνο 39 δεν είναι, μην την πουλάω λιγότερο. Ναι, 39. Μόνο 39 ευρώ, Λοιπόν. Να μου στείλετε και εμένα δύο, να βάζω στα μπουτάκια μου εδώ πέρα από κάτω τώρα που έπιασαν οι χειμωνιάτικες οι μέρες για να ζεσταίνομαι, γιατί το κτίριο έχει λίγο κρύο. Α, κύριε Στέλιο, ο κύριο Στέλιο είναι ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, όχι του Άστρα, του κτιρίου του. Ναι. Τα ντουβάρια. Καταλάβετε. Τα ντουβάρια, δεν ήταν σωστό αυτό που είπα, κύριε Στέλιο. Σας παρακαλώ πολύ να κάνουμε εδώ πέρα να έχει τη ζέστη. Τώρα, πού είχα πει ότι θα πάω. Θυμάσαι. Άρη, θυμάστε που είχα πει ότι θα πάω σε άλλο βίντεο. Αφήνω τον καλό μου. Τον καλό μου, τον μαλλιόρα, τον αφήνω για το τέλος. Όχι ακόμα. Μου φύγε και αυτό. Τη Θεσσαλονίκη την αφήνω στο τέλος. Εύη, περιμένετε. Και όλοι στη Θεσσαλονίκη και οι φοιτητές μου. Πολλά φιλιά στους φοιτητές μου στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να στείλω όμως και την αγάπη μου στον Θανάση το Φυσικόπουλο. Τον μπροστά τι σημαίνει. Τζέο. Εσύ το έγραψες. Λοιπόν, στον αγαπημένο κύριε Θανάση Φυσικόπουλο, στέλνουμε την αγάπη μας, τη φιλιά μας και τον περιμένω σε μία από τις επόμενες εκπομπές που θα είναι ο Άρης Οντίνας να είναι εδώ και να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Τώρα, πριν περάσω σε εσάς, για να μην νομίζετε ότι εμείς απλά σας δείχνουμε και δεν τρώμε, το ταψί της πίτσας άδειασε το ένα. Είναι άδειο, φέρτο μέσα να το τσεκάρει ο κόσμος. Φέρτο, φέρτο. Ελάτε λίγο να δείτε το σοκολάτι έγινε, για να μην μου λέει ο Τάσος Μποτσογιάννης.
Ελάτε κοντινό, ελάτε, 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 ελάτε κοντινό, κοντινό. Λοιπόν, και αυτό το αφήσαν από ντροπή για μένα, είπαν. Μου είπαν, Ντέμι, έλα να φας λίγο κι εσύ σαν άνθρωπος. Και μου αφήσαν αυτό. Είπες το λεμόνι, σ' αρέσει. Το λεμόνι, γι' αυτό. δεν έχω παράπονο. Αυτά γίνεται με τα σαγροπλαστεία σοκολά. Τώρα αρχίζουμε τις πίτες. Να τις τρώμε. Τι θα πούμε. Θα βάλουμε μερικά νησιώτικα. Νησιώτικα, πολύ μου αρέσουν τα νησιώτικα. Είστε πολύ ωραία ορχήστρα σήμερα. Λοιπόν, δεν μιλάω άλλο γιατί θα σας φάω όλο τον χρόνο. 15 λεπτό δικό σας. Μετράμε εμείς. 3, 2, 1, πάμε. Πάμε ένα γύρο πρότυπα για τον Δασκαλόπουλο τον Χριστό. Ξημερώμα, αμοριανό μου,
Δασκαλόπουλε. Άρη, καθίστε, μέχρι να συνεννοηθείτε εσείς, καθίστε. Τι ωραία περνάμε σήμερα, δεν είναι όμορφα. Λοιπόν, ελάτε εδώ τώρα. Συνεννοηθείτε, θα συνεχίσετε. Όταν κάνετε παύσεις, να, εδώ την έχω τη γλώσσα, θέλω να πω κάτι, δεν μπορώ, γι' αυτό. Άρα μη μου κάνετε παύσεις, καθόλου. Λοιπόν, ένα όνομα, μια ιστορία, Μαλλιώρας Κοντοσούβλη, τον Κοντοσούβλη όπως ακριβώς του πρέπει. Έχει ξεχωρίσει για πολλά από τα πιάτα του, αλλά έχει γίνει διάσημο σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, έχει ξεφύγει και από την Ελλάδα για την ιδιαίτερη γεύση που έχει στο κοντοσούβλι. Ένα παραδοσιακό έδεσμα των Ελλήνων. Κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι πρόβιο, κοντοσούβλι όπως ακριβώς του πρέπει. Όμως για να φτάσουν αυτή τη στιγμή τα τέσσερα παιδιά του Μαλλιώρα να έχουν όλα αυτά τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και στη Θεσσαλία, υπάρχει μια ιστορία από πίσω και θα ήθελα σήμερα μαζί να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι και να μάθουμε αυτή ακριβώς την ιστορία της οικογένειας Μαλλιώρα. Πάμε λοιπόν μαζί να παρακολουθήσουμε αυτό το πολύ όμορφο ρεπορτάζ που ετοίμασε για μας ο Γιώργος Καλόγυρος και η εκφώνηση είναι ο αγαπημένος μου Γιάννης Μαρκούλης. Σας έχω πει ότι όταν μετράτε αντίστροφα κάτι παθαίνει εδώ πέρα ο εγκέφαλός μου και νομίζω ότι θα γίνει έκρηξη. Ή θα γίνει έκρηξη ή θα πέσει κάποιο αεροπλάνο. Δεν μ' αρέσει να μετράμε αντίστροφα. Αλλά θα μου πεις γιατί μετράς αντίστροφα στα τραγούδια. Σωστό κι αυτό. Άρα δεν μ' αρέσει να μου το λένε οι άλλοι. Μ' αρέσει να το μετράω μόνη μου. Ίσως αυτό. Πήγαινα χρόνια σε ψυχίατρο και σε ψυχολόγο. Με βοήθησε. Αλήθεια σας λέω. Και με βοήθησε πάρα πολλά να βρω πολλά πράγματα που δεν καταλάβαινα γιατί με φόβιζαν και γιατί. Αυτό θα το συζητήσω με τον ψυχίατρό μου μέσα στην εβδομάδα. Θα κλείσω ραντεβού, Αποστόλη. Θες να έρθεις μαζί μου, Αποστόλη. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Αλλά δεν γίνεται διπλά ραντεβού. Μόνο αν ήμασταν παντρεμένοι, μόνο τον άντρα μου μπορώ να πάω. Όχι, όχι, δεν σε παίρνω. Δεν σε παίρνω. Και στον Γιώργο δεν τον παίρνω γιατί λέω τεσό ψυχά μου εκεί πέρα. Άρα κανένα. Τι σα έλεγα όμω εγώ και πήγα στον ψυχίατρο. Για την αντίστροφη μέτρηση. Πώ με προσέχετε. Λοιπόν, εγώ λέω κάπου εδώ. Καθίστε. Και το είπα. Το θέμα είναι ότι το είπα. Το θέμα είναι ότι στο είπα. Ότι αποσυντονίζομαι. Γιατί εσεί. Και μετά εγώ δεν. Όχι, δεν σας μαλώνω. Όχι, το και να μας μαλώσετε, μαλώνετε τόσο ωραία. Όσο με μαλώνεις... Τόσο με πικραίνεις... Θα σας πω κάτι. Πάρτε με μια μέρα να τραγουδήσω. Τζάμπα θα έρθω, δεν θέλω λεφτά. Εμείς τραγουδάμε μόνο νύχτα. Νύχτα θα τραγουδήσω κι εγώ καλύτερα, να είναι πιωμένοι οι υπόλοιποι. Μετά θα βγω τις τέσσερις. Γιατί πριν θα έχετε θέμα. Πάρτε με, όχι για τη φωνή μου, φωνή δεν έχω. Τι λέτε. Ψυχή έχω. Και ψυχή και φωνή. Ψυχή έχω. Πάρτε με μία μέρα, σας παρακαλώ. Εντάξει. Γιώργο, πού να πούμε απόψε, πού τραγουδάς. Μισό λεπτό λίγο. Πού τραγουδάς. Δεν τραγουδάω. Α, πού παίζει. Ναι. Στο σουίτ, στην καρδίτσα. Είμαστε αντίπαλοι με τον Σωτήρη. Αντιπαλία, ε. Οι μισοί θα έρθουμε Καλόγυρο, οι μισοί θα έρθουμε σε σένα. Όχι, ώρα έχω καλύτερη πρόταση. Για πες. Επειδή τα παιδιά ξεκινάνε νωρίτερα και τελειώνουν νωρίτερα, θα πάνε πρώτα στα παιδιά και μετά θα έρθουν σε εμάς. Τέλεια. Πού θα πάμε μετά. Στο σουίτ. Θα έρθετε πρώτα στο Νάιτ και μετά στο σουίτ. Τέλεια. Εντάξει. Πάει και η βραδιά μου σήμερα, παιδιά. Ποπό δεν έχω στρώσει από την ώρα που ξεκίνησε εκπομπές. Λοιπόν, σας είπα ότι είμαι υπερκινητική κάθε Σάββατο τις συγκεκριμένες ώρες που ξέρετε. Θα πάω τα ονόματα ολονών και μετά θα δώσουμε το μεγάλο χειροκρότημα. Σήμερα κοντά μας στην ορχήστρα, στο τραγούδι Άρης Δίνας, Μαρία Πουλιανίτη, στο μπουζούκι Βασίλης Μητσιάκης, στο βιολί ο Χρήστος Δασκαλόπουλος, στην κιθάρα ο Σωτήρης Καλόγυρος, στο λαούτο ο Λεωνίδας Γελαλής, στο κόντρα μπάσο που πολύ χαίρομαι κάνω αυτή την που σήμερα ήταν εδώ ο Κώστας Λάμπας και στα κρουστά ο Γιώργος Δίνας. Δώστε μεγάλο χειροκρότημα. Κοντά μας επίσης το κέντρο χορού Τρίκη. Εδώ είμαστε.
όλος ο χρόνος της ορχήστρας. Από τον, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο 6 παρα 10 στην τηλεόραση του Άστρα. Με δημοτικό το επόμενο Σάββατο. Σας το λέω γιατί έχω κλεισμένες εκπομπές μέχρι και. Όχι, δεν λέω ποιους. Όχι, δεν λέω ποιους, γιατί μου τους ματιάζουν. Δεν λέω κανέναν. Είμαστε κλεισμένοι, όλες οι ορχήστρες είναι κλεισμένες και όλες οι εκπομπές, θέλω να ξέρετε, μέχρι και Πάσχα. Το λέω για τους καλλιτέχνες που με παίρνουν τηλέφωνο και δεν έχω αλήθεια Σάββατο να τους δώσω. Μετά το Πάσχα υπάρχουν κάποια Σάββατα. Λοιπόν, το επόμενο Σάββατο στις 6 παρα 10. Από το Βασίλη Καραμπάση, τον Αποστόλη, τον Κώστα Νάτση, τον Χρήστο Μεσσηνιάτη, τη Δήμητρα Τάσιου, τον Γιώργο Ραμπατζή, τη Μαρία Χατζοπλάκη, τον Γιώργο Καλόγυρο, αλλά και την Ντέμι Αγά, από το χορευτικό Τρίκι, την ορχήστρα μας, τον Δημήτρη Τερζούδη που κάθεται τόσο γλυκά και όμορφα εδώ σταυροπόδι, όπως ακριβώς του πρέπει, ύποπτος είναι. Θα σας πω μια ιστορία για τον Τερζούδη το επόμενο Σάββατο. Δεν λέω τώρα, ξέρω, βλέπουμε. Λοιπόν, θα σας την πω όμως το επόμενο Σάββατο. Και έκατσε γιατί τον είπα κοντόχοντρο. Από όλους εμάς λοιπόν, σας ευχόμαστε ένα καλό, όπα, Σαββατόβραδο. Μια ακόμη καλύτερη Κυριακή και μια υπέροχη εβδομάδα να ξημερώσει τα σπίτια μας. Είπαμε θερμάστρα για να ζεσταθούμε από ζιανό και όλα τα άλλα που σας είπαμε, σας τα λέω πάλι. Άντε, χειροκροτήστε και εμένα έτσι για το. Δεν πρέπει. Και επειδή φάγαν και είναι δυνατοί, θες 3-2-1, ε. Τι 2-3. Δεν θες να μετρήσουμε αντίστροφα εμείς 3-2-1 τώρα που φάγαμε. Θες 1-2-3 να μετρήσω. Είναι σαν να τελειώσαμε. Όχι, 3-2-1 θα σε πάω. Πάμε, θα φωνάξουμε κι εμείς. 3-2-1. Καλό σας βράδυ. Πάμε. Έκαψε και εμένα.
ζωνήσαμε. Έχε για Παναγιά τα μιλήσαμε. Όνειρο ήτανε τα ζωνήσαμε. Και μέσα στο γέντι που λέει κοπέλα θα αγαπήσω. Έχει για Παναγιά τα μιλήσαμε. Όνειρο ήτανε τα μισμονήσαμε. Έχει για Παναγιά τα μιλήσαμε. Όνειρο ήτανε τα μισμονήσαμε. Πάμε να πούμε όλοι μαζί για τη Θεσσαλονίκη μας. Τραγουδάμε όλοι. Χορεύουμε. Είσαι το καμάρι της καρδιάς μου, Θεσσαλονίκη όμορφη γλυκιά. Στην ξελογιάστρα την Αθήνα, για σένα τραγουδώ κάθε βραδιά. Όμορφη Θεσσαλονίκη.